Γεια σας. Ακόμη μία αναδρομή στο παρελθόν σήμερα μέσα από το αρχείο της τηλεόρασης της αλήθειας. Μεταφερόμαστε στο Δεκέμβρη του 1995, όταν η εφημερίδα Αλήθεια γράφει ότι ο Βερόπουλος ανοιχνεύει η αγορά οικοπαίδου προς την περιοχή του Βροντάδου για το στήσιμο καταστήματος και ο Κυριάκος Δυράκης, τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοδοτεχνών Χίου, απαντά σε σχετικό ερώτημα στα πλαίσια του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Μέσα στη χυμαζόμενη, αν κρίνει κανείς την χαμηλή κίνηση αγορά της Χίου, η πληροφορία ότι ο Βερόπουλος αναζητά οικόπεδο στο Βροντάδο, προσοχής και οπωσδήποτε θέλουμε την εκτίμηση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Χίου, του κ. Δυράκη. Επεσήμανα τον πρώτο παράγοντα, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι άσχετος και με το δεύτερο. Ναι, αυτό το ακούσαμε και εμείς και το διαβάσαμε στην εφημερίδα Αλήθεια προχθές. Βέβαια δεν έχει διασταυρωθεί κατά πόσον είναι αληθής η πληροφορία αυτή ή όχι. Το θέμα είναι ότι αν εν πάση περιπτώσει συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν συμβεί κάτι τέτοιο πράγματι να επιχειρηθεί και η δημιουργία δεύτερου καταστήματος του συγκεκριμένου επιχειρηματία, εμείς νομικά όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε βέβαια τίποτα. Θα μπορούσαμε πιθανόν ενεργοποιούμενοι πανελλαδικά πάλι με τη ΓΕΣΕΒΕ να υπάρξει μια ουσιαστική τροποποίηση, αν θέλετε, του νόμου, η οποία δεν θα έδινε αυτόν τον περιορισμό που έδωσε μόνο στα τετραγωνικά των τέτοιου είδους πολυκαταστημάτων, αλλά θα μπορούσε να θεωρήσει και ορισμένες περιοχές λόγω μεγέθους τους ως κορεσμένες για κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα που υπάρχει τέτοια δυνατότητα νομική. Αν θυμάμαι πρόσφατα, είχα διαβάσει πάλι στην αλήθεια ότι ο Δήμος Χίου κάπου σε ένα δημοτικό συμβούλιο κήρυξε κορεσμένη την περιοχή της Προκυμαίας, ξέρω εγώ, για καφετέριες και κάτι τέτοια. Λοιπόν, με αυτό το πνεύμα θα μπορούσε πιθανόν να δημιουργηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, ούτως ώστε να μην βρεθούμε, δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε τώρα το φαινόμενο δημιουργίας 30 πολυκαταστημάτων των 600 τετραγωνικών πάνω στη Χίο, 50 πάνω στη Μυτιλίνη και δεν ξέρω πόσα στη Σάμο. Μια και αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Μυτιλίνης και επειδή ο λαός συνηθίζει να λέει όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, στη Μυτιλίνη είδαμε ότι προχωράει ήδη σε δεύτερο κατάστημα. Τώρα βρίσκεται σε κάποια επαγρύπνηση, αναζητάτε πληροφορίες, διασταυρώνετε. Είπατε μέχρι τώρα δεν έχει διασταυρωθεί. Οι κινήσεις σας ποιες είναι, περιμένετε να εκδηλωθεί το όποιο φαινόμενο υπάρχει, η όποια κατάσταση διαμορφωθεί? Οπωσδήποτε το ψάχνουμε το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, προσωπική μου άποψη, η οποία πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και μέσω της Ομοσπονδίας μας, είναι να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάζουν ορισμένα δεδομένα. Μπορεί βέβαια ο νέος πρωθυπουργός να είναι εκείνος ο οποίος προώθησε ουσιαστικά και υπέγραψε τον πρώτο νόμο που εξαιρούσε τον Βερόπουλο από τα 600 μέτρα. Αλλά επειδή τα δεδομένα είναι σήμερα διαφορετικά, πιστεύω, και θέλω να ελπίζω ότι θα το δούνε ουσιαστικά. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί με ένα τέτοιο νόμο να επιτρέπεται η δημιουργία 10, 20, 30 πολυκαταστημάτων 600 μέτρων σε κάποια περιοχή η οποία έχει μια κάποια δυνατότητα και συγκεκριμένη και περιορισμένη. Πιστεύω ότι με αυτό το πνεύμα μπορούμε να πολεμήσουμε και ελπίδα μου είναι ότι θα καταφέρουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι βέβαια το φαινόμενο Βερόπουλου κατά κάποιο τρόπο ξεπεράστηκε στο νησί ή ξεπερνιέται με έντονα θετικούς για μας ρυθμούς. Αυτό αποδεικνύεται από την κίνηση η οποία βέβαια κατ' ουδένα τρόπο δεν φτάνει στα επίπεδα την κίνηση των πρώτων ημερών. Αντίθετα, τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ανακάμπτει η κίνηση με έντονους ρυθμούς στα τοπικά πολυκαταστήματα, στα τοπικά σούπερ μάρκετ, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Οι λόγοι είναι πολύ και γνωστοί. Είναι ότι πρώτα απ' όλα ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά τιμών. Αντίθετα, επισημάνθηκαν και πολλές περιπτώσεις που εκεί ήταν ακριβότερα τα ίδια από ό,τι είναι στα χιώτικα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, εντάξει, μπορεί να υπάρξουν και ορισμένες εξαιρέσεις κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά αυτές οι εξαιρέσεις πάντα βρίσκονται μέσα στον ανταγωνισμό αυτού του είδους των καταστημάτων και όλων των εμπορικών καταστημάτων. Οπότε δεν σημαίνει ότι πας στο τάδε μαγαζί για να πάρεις σίγουρα φθηνότερα. Μπορεί να πάρεις ένα συγκεκριμένο είδος φθηνότερα, ναι. Αλλά τα άλλα, κάθε άλλο παρά είσαι σίγουρος, θα τα πάρεις φθηνότερα. Κύριε Δυράκη, εφόσον κλείνουμε αυτή την αναφορά μας, θα ήθελα να μου πείτε
Εντάξει, σκέφτεστε να δράσετε προληπτικά. Συγκεκριμένες ενέργειες ποιες θα γίνουν, γιατί ακόμα και αν δεν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, μπορεί κάποιος άλλος από τον ίδιο χώρο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Θα έχετε ενεργήσει εγκαίρως ώστε οποιαδήποτε φαινόμενα τέτοια, οποιαδήποτε τέτοιες προθέσεις να μην βρουν έδαφος γόνιμο. Ναι, πιστεύω ότι η πρωτοβουλία μας θα συγκεκριμενοποιηθεί μέσω αναφοράς μας στην ΓΕΣΕΒΕ, διότι επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι παλιχιώτικο, είναι πανελλαδικό. Ούτως ώστε να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια με νέο Υπουργείο Εμπορίου, με τα νέα σημερινά δεδομένα, και να πιεστεί το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητη. Πιστεύω ότι το επιχείρημά μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κίνδυνος είναι εξίσου μεγάλος και τώρα όσο ήταν και πριν από τον νόμο. Οπότε αν δεν μπει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, η οποία θα προσδιορίζει ότι, ας πούμε, σε πόλεις μέχρι 20.000 κατοίκους τέτοιας μορφής πολυκαταστήματα θα μπορούν να δημιουργούνται ένα ή δύο και όποιος προλάβει από αυτούς, ας πούμε, κάτι τέτοιο, δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε ποτέ από αυτά και παράλληλα θα διατρέξουμε και τον κίνδυνο της εισβολής τέτοιων πολυκατασκευμάτων ακόμα και από την Τουρκία αύριο μεθαύριο. Μπήκαμε στην Τελωνιακή Ένωση. Αύριο μεθαύριο θα μπορεί να έρθει ένας Τούρκος να πει: κάτσε, γιατί να κάνω Βερόπουλος, θα κάνω και εγώ στοιχείο άλλα 600 μέτρα. Και να έρθει κι άλλος Τούρκος να κάνει άλλα 600 μέτρα και μετά τι κάνουμε. Από το 1995, να πάμε και στο 1998, στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου δίνουν συνέντευξη οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι της Ολυμπιακής, κυρίες Σαββίδης και Σιράκης. Εκτός από τα δικά τους προβλήματα, αναλύεται και το πρόβλημα με τον αθηναϊκό τύπο στο νησί, που μεταφερόταν στην ώρα του, όταν το αεροπλάνο δεν είχε πολλούς επιβάτες. Σήμερα δεν συνέτρεξε λόγος. Όχι σήμερα. Σήμερα ο τύπος είναι κανονικά. Υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν υπάρχει θέμα χωρητικότητας και μεταφέρεται ο τύπος κανονικά. Όταν υπάρχει θέμα χωρητικότητας, δηλαδή όταν το αεροπλάνο είναι πλήρες από επιβάτες και από αποσκευές, δεν μεταφέρεται κανονικά. Μεταφέρονται ίσως ο μισός τύπος μεταφέρεται το πρωί και ο άλλος μισός το μεσημέρι. Άρα εδώ μας δημιουργείται έτσι, μετά ο τύπος του αεροπλάνου. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Δηλαδή κάθε μέρα είναι γεμάτο το αεροπλάνο. Ναι, είναι κάθε μέρα γεμάτο. Δηλαδή, θα ελέγξουμε αυτό. Βεβαίως, δεν έχω κανένα λόγο να σας πω. Σήμερα, κοιτάξτε, σήμερα βεβαίως έφερε, να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα έφερε 45 επιβάτες. Λογικό είναι ότι με τους 45 επιβάτες δεν υπήρχε και πρόβλημα χωρητικότητας. Και έφερε τον τύπο. Όμως σε καθημερινή βάση είναι γεμάτα τα αεροπλάνα. Όταν είναι γεμάτα τα αεροπλάνα, δεν μπορεί λογικά να μεταφέρει τον τύπο. Ή μεταφέρεται αποσπασματικά, μισός-μισός. Άρα λοιπόν φταίει και ο τύπος του αεροπλάνου που έρχεται εδώ και λέμε εδώ και γίνεται ελικοφόρα. Με αυτό το έχουμε συζητήσει, σας είπα το 1992, εγώ είχα έρθει εδώ πέρα και στα Γιάννηνα. Πολλές φορές, κύριε Σιράκη, ξεχάσατε να τους πείτε ότι κατεβάζουμε επιβάτες σε ορισμένους σταθμούς για να περάσουμε να βάλουμε τον τύπο. Δεν μεταφέρουμε εμπορεύματα για να βάλουμε τον τύπο. Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη δηλαδή, τη Βόρεια Ελλάδα. Αν τυχόν είναι υπέρβαρος πλέον ο τύπος, δεν βάζουμε εμπορεύματα. Δηλαδή δεν βάζουμε και τις αποσκευές, υποτίθεται. Όχι τις αποσκευές, τα άλλα τα εμπορεύματα και να μεταφέρουμε τον τύπο. Δηλαδή νομίζω εμείς τον τύπο θέλουμε να το μεταφέρουμε. Τώρα αν τυχόν δεν το βάζουμε, είναι θέμα της εταιρείας. Υπάρχει και πρόβλημα με τη μεταφορά των αποσκευών και πρόβλημα με. Υπάρχει θέμα προτεραιότητας. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει θέμα προτεραιότητας μεταφοράς. Δηλαδή οι αποσκευές δεν μπορούν να μείνουν πίσω και να μεταφερθεί ο τύπος. Αυτό είναι μία λογική. Όπως καταλαβαίνετε, μια ευνόητη κατάσταση που δεν μπορεί να έρθει ο επιβάτης, άσχετο αν πολλές φορές κάνει διαποσκευή του, έτσι, να έρθει ο επιβάτης στοιχείο και να μην έρθει η αποσκευή του. Άρα δηλαδή αυτό το πράγμα είναι συνδεδεμένο αδιάρρηκτα. Ύστερα, υπάρχουν κάποιες άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες ότι τα εμπορεύματα πληρώνουν αυτό ακριβώς που σας λέω, πληρώνουν 125 δραχμές το κιλό. Αυτοί που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ο τύπος πληρώνει 5 δραχμές το κιλό. Άρα αυτό είναι το μυστικό. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να αφήσει τον επιβάτη και τα εμπορεύματα που πληρώνουν 125 δραχμές το κιλό για να πάρει τον τύπο. Σε μια οικονομική προτεραιότητα για την εταιρεία. Μάλιστα. Σαφώς. Σαφώς. Είναι και θέμα οικονομικής προτεραιότητας. Είναι και θέμα οικονομικής προτεραιότητας. Προηγουμένως στη συζήτηση που κάνατε, ότι ο πολιτικός τομέας, ας πούμε. Πολιτικός φορέας. Φορέας, ας πούμε, ναι. Έχει δείξει τα χάλια που βρίσκεται η Ολυμπιακή. Το έχει δείξει στους εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει ένας διαγωνισμός που λέγεται IATA, δεν βασίζονται πάνω σε αυτό, για να συγκρίνουμε, ας πούμε, αυτή ο οργανισμός με τις ξένες εταιρείες όπως υπάρχει, που προώθηται η γερμανική εταιρεία, οι άλλες, οι ολλανδέζικες εταιρείες. Η γερμανική συγκρίμενη αυτό το πράγμα. Η γερμανική που είπατε εσείς προηγουμένως. Δεν θα υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο, πώς κατά κάποιο τρόπο, ο συναγωνισμός, πώς να σου πω, ή μάλλον και η σύγκριση, ας το πούμε. Να συμπληρώσω και κάτι, γιατί υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Τελικά πάει για πώληση η Ολυμπιακή Αεροπορία. Τι λέτε εσείς, σε καμία περίπτωση, υπεύθυνα, σας το λέω, δεν την πουλάνε την εταιρεία. Δεν μπορούν να την πουλήσουν και δεν θα περάσουν πλέον πάνω από 7.500 οικογένειες για να τολμήσουν να σκεφτούν, όχι να το κάνουν, να τολμήσουν να σκεφτούν. Υπάρχει και η άλλη λύση που λένε κλείσιμο της εταιρείας και επανέλαξη από την αρχή. Αυτά μόνο γίνονται στο Ισραήλ, στην Ελλάδα δεν γίνονται. Το έχετε ακούσει τόσο αυτό. Πολλά συζητούνται, πολλά λένε και σας λέω αυτές οι επιλέξεις δεν περνάνε. Και δεν πρόκειται να κάνουν τέτοια, γιατί αν τυχόν σκεφτόταν να κάνουν τέτοια ενέργεια θα την είχαν κάνει. Αλλά δεν τολμούν να κάνουν τέτοια ενέργεια, γιατί σας λέω βλέπουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα και 7.500 εργαζόμενοι είμαστε μία μπουνιά. Το κυριότερο απ' όλα, σας είπα προηγουμένα για την υπευθυνότητα που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι και θα ήθελα αν θέλετε να το γράψετε αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι δεν παίζεται τώρα. Το παιχνίδι παίζεται από 4 χρόνια. Η μεταφορά της Ολυμπιακής Αεροπορίας στα ΣΠΑΤ. Εκεί είναι το κυριότερο παιχνίδι. Θα χρειαστεί 150 δισεκατομμύρια δραχμές για να μετεστεγκαστεί η Ολυμπιακή Αεροπορία στο ΣΠΑΤ και να έχει τον κυρίαρχο ρόλο που τον έχει ως εθνικός αερομεταφορέας. Όπως τον έχουμε εκεί. Ναι, ορίστε. Μια ερώτηση που σας είχα για το θέμα τη πολιτική, το πολιτικό κόστος αυτό που είναι την Ολυμπιακή. Το μόνο που έχουν κατορθώσει, και θα σας το πω κιόλας, το μόνο που έχουν κατορθώσει με αυτό το πράγμα, τι γίνεται, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σας είπα μέχρι ένα σημείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αλλάξει τελείως την πολιτική τους απέναντι σε εμάς τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά χτυπάνε την ίδια την Ολυμπιακή Αεροπορία. Όταν διαβάζετε εσείς κάθε μέρα, ακούτε ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν θα πετάξει, η Ολυμπιακή Αεροπορία θα κλείσει, η Ολυμπιακή Αεροπορία θα κλείσει και θα ξανανοίξει με καινούργιες συμβάσεις κτλ. Τι λέτε, να ταξιδέψω εγώ με την Ολυμπιακή Αεροπορία και να πάω στη Νέα Υόρκη, γιατί να μην πάω με τη Σιγουριά τη WA, τη Α, τη Β, τη αεροπορική εταιρεία. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται, να χάνουμε δισεκατομμύρια δραχμές εμείς, γιατί τώρα γίνονται οι πωλήσεις των εισιτήριων από τους ξένους πράκτορες για να μεταφέρει επιβάτες στην Ελλάδα. Δηλαδή, εξαναγκάζει αυτή η οποία δεν μπορώ να την κατανοήσω. Και δεν θα ήθελα να εκφραστώ για αυτή την ενέργεια, γιατί θα ήμουν με τα χειρότερα λόγια. Για αυτούς που περνάνε, ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία περνάει κρίση. Το μόνο που κατορθώνουμε να ζημιώνουν οικονομικά την Ολυμπιακή Αεροπορία, τίποτε περισσότερο. Δηλαδή, είναι σε ποτά. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως. Για τα ΣΠΑΤΑ, δεν το τελειώσαμε. Άλλο. Τα ΣΠΑΤΑ σημειώσαμε. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το έχω ζήσει και προσωπικά. Δεν υπάρχει οργανόγραμμα, δεν υπάρχει. Καλασμός εργασίας. Πολύ σωστά και καλά κάνετε και το θίξατε. Και βέβαια αυτό είναι πολιτική απόφαση και θίγει όλες τις κυβερνήσεις από το 1974 που πωλήθηκε τον Ωνάσης, που αν το θυμάμαι καλά, ο Ωνάσης παρέδωσε την εταιρεία με 250 εκατομμύρια δραχμές κέρδους τότε, το 1975. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Διότι το οργανόγραμμα έχει σχέση και με τις θέσεις εργασίας και πού δουλεύει ο καθένας. Αυτό το κύριο τώρα. Εμείς σαν πολίτες, υπαλλήλους Ολυμπιακοί δεν βλέπουμε αυτές τις χιλιάδες που λέτε. Στις θέσεις κλειδιά. Δηλαδή στις θέσεις που ο πολίτης βλέπει την Ολυμπιακή. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, φταίτε εσείς ή φταίει η διοίκηση. Δηλαδή στο check-up 200 άτομα αγοράστε στο ελληνικό για μία κοπέλα, η οποία είναι γκομαχά και πολλές φορές βρίζεται άδικα. Μάλιστα. Τι κάνετε γι' αυτό. Ήδη έχουμε κάνει κάτι κινήσεις, γιατί ότι αυτό και δεν και δεύτερο να συμπληρώσω, ψάχνεις έναν υπεύθυνο και ποτέ δεν υπάρχει υπεύθυνος στο αεροδρόμιο του ελληνικού, όλοι είναι ανεύθυνοι. Η διοίκηση φταίει σε αυτό ή ίσως κι εσείς λίγο. Είναι τα μέσα, όχι, προσέξτε, είναι τα μέσα που μπορείς να παρέξεις και τηλεόραση και ξυλοδαρμούς και τα μέσα που παρέξεις υπηρεσίες σου. Αλλά θα σας απαντήσω γιατί πάρα πολύ αυτό, να σας κλείσω με το θέμα του αεροδρόμιου που δεν το έκλεισα. Ότι στο αεροδρόμιο των Σπατών που κοστίζει 150 δισεκατομμύρια η μετεστέγαση της Ολυμπιακής Αεροπορίας εκεί πέρα, εμείς από εκείνους σαν εργαζόμενοι και μιλάμε, έχουμε κάνει επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν και μιλάω για τα τεχνικά σωματεία. Τεχνικά σωματεία είναι οι επιστήμονες αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει πολυτεχνείο. Είναι η μηχανική των αεροπλάνων. Είναι η τεχνική όλων των αεροπλάνων και έχουμε κοιτάξει με επιτροπές μέσα από αυτούς να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να μεταφερθούμε με την ίδια, τουλάχιστον όπως ήμασταν μέχρι τώρα και στο αεροδρόμιο του ελληνικού. Και κάνουμε και σας καλούμε κιόλας, αν θέλετε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δύο κανάλια με τα έξοδα της Ομοσπονδίας στις 10 του μηνός περίπου, 10-12 δεν θυμάμαι, θα επικοινωνήσετε με τον κύριο Σιράκη ή με την κυρία Χουλιαροπούλου, τη διευθύντρια, να σας κάνουμε μια πρόσκληση να έρθετε στην ημερίδα που κάνουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι για τα ΣΠΑΤΑ.
Την ίδια χρονιά, το 1998, δηλαδή στο Ομήριο, ανεβαίνει από την Δέσποινα του Μαζάνη και τον Βάσια Χαλελευθεριάδη το έργο «Χειροσύμα, αγάπη μου». Η Δέσποινα του Μαζάνη μιλάει γι' αυτό στην Ευγενία Κότη. Μεσημέρι Παρασκευής, βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της προετοιμασίας για το ανέβασμα της παράστασης «Χειροσύμα, αγάπη μου». Μια παράσταση που ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο. Έχω κοντά μου τους δύο πρωταγωνιστές της παράστασης, την κυρία Δέσποινα το Μαζάνη και τον κύριο Βάσια Ελευθεριάδη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας παραχωρήσατε από το πολύτιμο που έχετε για να προετοιμαστείτε, τελευταίες προετοιμασίες. Στον χώρο λοιπόν του Ομηρίου, να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Κύριε Τομαζάνη, η επιλογή του έργου δίνει από μόνη της ένα φιλιρνικό μήνυμα? Ναι, γιατί το έργο, εκτός που μιλάει για την καταστροφή της Χειροσύμα, είναι βαθιά ερωτικό, και ότι είναι βαθιά ερωτικό είναι αντιπολεμικό. Και το μήνυμα της ειρήνης βγαίνει μέσα από την διάθεση και την αγωνία του ανθρώπου να ζήσει πέρα από την καταστροφή. Γιατί η Χειροσύμα μετά από την καταστροφή, όπως λέει η Ντυράς, η Μαργκερίτ Ντυράς είναι η συγγραφέας του έργου, γέμισε με λουλούδια η Χειροσύμα μετά την καταστροφή σε 15 μέρες, που δείχνει ότι η ζωή τίνει προς την διατήρησή της και είναι κάτι που έχει πολύ δύναμη μέσα της, η ζωή. Και οι δύο πρωταγωνιστές, που να πούμε δύο λόγια για την ιστορία, είναι μία Γαλλίδα ηθοποιός, 14 χρόνια μετά την έκρηξη της βόμβας στη Χειροσύμα, που βρίσκεται εκεί, σε αυτή την πόλη, γιατί παίρνει μέρος σε μία ταινία, η οποία είναι ταινία διεθνής για την ειρήνη. Και το τελευταίο βράδυ, που την άλλη μέρα το πρωί φεύγει, γνωρίζει έναν Ιαπωνέζο, κοιμάται μαζί του και ερωτεύεται. Και ερωτεύονται και οι δύο. Αλλά την άλλη μέρα αυτή φεύγει. Και αυτή η γυναίκα ήταν τραυματισμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί στα 18 της χρόνια είχε ερωτευτεί ένα Γερμανό που ήταν εχθρός της Γαλλίας και τον σκοτώσανε οι Γάλλοι την ημέρα που απελευθερώθηκε η πόλη της, το Νεβέρ. Και η κοπέλα αυτή τρελάθηκε, γιατί την διαπομπεύσανε, την κουρέψανε, την περιφέρανε σε όλη την πόλη. Και μετά την έδιωξαν οι γονείς της, γιατί ήταν όνειδος να πάει με τον εχθρό, με τον Γερμανό, την έστειλαν στο Παρίσι. Και έγινε ηθοποιός και πήγε στην Ιαπωνία και γνωρίζει έναν Ιάπωνα, ο οποίος έχει επιζήσει από την καταστροφή της Χειροσύμα. Και είναι αυτός ο έρωτας. Σε πρώτο πλάνο θα λέγαμε ο έρωτας, σε δεύτερο, στο βάθος διακρίνουμε την αγωνία για την ειρήνη. Νομίζετε ότι η υπόθεση του έργου, και το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο, είναι επίκαιρη? Βλέπουμε πάλι τους πρωταγωνιστές, εκείνους που σκόρπισαν τον όλεθρο στη Χειροσύμα, να πρωτοστατούν, να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό και τώρα. Η υπόθεση του κόλπου ακόμη παραμένει ανοιχτή. Ναι, γιατί η φύση του ανθρώπου οδηγεί πάντα σε συγκρούσεις, σε πολέμους, αλλά και η ίδια η φύση τον οδηγεί προς τη ζωή. Το ότι είναι οι ίδιοι συντελεστές που αντιμάχονται, δηλαδή η Δύση, οι Αμερικάνοι και η Ανατολή, αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα και ως προς την θρησκεία και ως προς την αντίληψη ζωής και ως προς την οικονομική διαφορά αυτών των λαών. Δηλαδή το Ιράκ, μιλάμε για το σύγχρονο περιστατικό του κόλπου, είναι μια χώρα όπου ο κόσμος υποφέρει. Στην Αμερική δεν υποφέρουν τόσο πολύ, και αν χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα δεν θα είναι οι Αμερικάνοι που θα έχουν τις επιπτώσεις, θα είναι γύρω από την περιοχή της Ανατολής. Και βέβαια έχω διαβάσει στις εφημερίδες ότι η χημική δραστηριότητα, ή μάλλον πώς το λέμε, η δράση των χημικών όπλων θα εξαπλωθεί μέχρι το Αιγαίο. Μοιραστήκαμε μαζί ακόμη μία αναδρομή στο παρελθόν μέσα από το αρχείο της τηλεόρασης της Αλήθειας. Καλό σας βράδυ!